Σε, καταλαβαίνεις, αυτό είναι καθημερινότητα, ας πούμε, κάπως έτσι χαλαρός. Υπέτυχα και το ζευγάρι, βέβαια, το Δανάη Παπά, φυσικά, με Στέφανο Μιχαήλ. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά, τόσο πολύ χημεία. Ο κόσμος να με ρωτάει, Ελένη, στο Instagram. Δε, πες μας, Ελιάνα, εσύ που είσαι εκεί, τάχουνε, δεν τάχουνε, τι γίνεται. Αν σου πω ότι και εγώ μπερδεύτηκα, όχι λένε, αλλά είναι τόσο πολύ ωραία μαζί αυτό το ζευγάρι, που πραγματικά σε μπερδεύει. Ελένη. Λοιπόν, πολλά έχουμε να δούμε, πολλά. Θέλω όμως να δεις τι μου είπανε συγκεκριμένα. Γιατί γελάει, τι λέει. Τι ακούτε αυτά, ξέρω. Λέει. Για μένα, για τη δικιά μου τη γλωσσίτσα λέει. Που δεν έχει βάλει τελεία. Ναι, όχι, ίσα-ίσα. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Πάντως, προς το παρόν, να περάσουμε να δούμε το πρώτο θέμα που μας έχεις ετοιμάσει. Σε στιγμή θα στα πάω λίγο ανάποδα. Σήμερα δεν έχει δεύτερο από τα τουάζ. Έχουμε ξανά. Θα συνεχίσουμε λίγο. Θα στα πάω λίγο ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε από ένα πράγμα το οποίο πρωταγωνιστεί στη σειρά και δεν είναι, είναι πάνω από όλους πρωταγωνιστές. Είναι ο έρωτας. Οι ερωτικές σκηνές στο τατουάζ είναι τόσο καυτές που πραγματικά. Έχουν κάνει όλοι οι ερωτικές σκηνές. Γιατί εγώ μόνο το ζευγάρι θυμάμαι. Αυτό το ζευγάρι το θυμάμαι σε διάφορες φάσεις. Πολύ τους πάει ο έρωτας. Τους δυο τους πάει πολύ ο έρωτας. Ο Γεωργίου έχει κάνει και καυτή ερωτική σκηνή με την Ευελίνα Παππού. Και πολύ πετυχημένη, πολύ του πάει η Ευελίνα. Στις σειρές εννοώ. Βεβαίως. Πάρα πολύ του πάει. Και του Αγγελόπουλου που είχα δει ήταν επίσης πολύ πιστική. Τώρα δεν που τα λέμε, καλά λες. Όλοι εκεί είναι σε μια καλή ερωτική διάθεση. Η ζωή τους πάει τρένο. Είχα πολλές απορίες. Δεν έχουν στεναχώριες. Δεν ξέρω, δεν έχουν στεναχώριες καμία. Τις βιλίνουν όλες στα κρεβάτια, στις ντουλάπες. Μα τις λύνει στα κρεβάτια ή είσαι καλά και πας στο κρεβάτι. Ντόινγκ, τόινγκ. Και μετά μπουρδουκλώνεσαι και περισσότερο αφού τα έχεις λυμμένα. Γιατί μετά εκεί τι γίνεται. Πάντως πραγματικά εμένα σε αυτό που μας φαίνεται πολύ καυτό, κάποιοι λένε. Σταματήστε, πάρτε και μια ανάσα, ρε παιδιά, φτάνει. Τόσο φιλή. Πάω στους ανθρώπους, ρε παιδάκι μου, να φιληθούν. Είμα τόσο πολύ. Ελένη τους ρώτησε. Και εμείς άνθρωποι είμαστε. Εμείς τίποτα, εσύ όλο, εμείς τίποτα. Μεσημεριάτικα είναι μακριά τα τέρια μας, αλλά τους ρώτησα, ρε παιδιά, τα φιλιά είναι αληθινά. Και οι μισοί μου λέγανε, είμαστε ηθοποιοί, είναι η δουλειά μας. Οι άλλοι μισοί μου λέγανε. Αληθινά είναι. Για να τα βλέπετε. Αληθινά είναι. Λοιπόν, θέλω να δεις τι μας είπαν οι πρωταγωνιστές του τατουάζ. Εσύ πέτυχες κανένα φιλί, ξέρεις γιατί. Θέλω να μου πεις το μετά, όταν λέει ο σκηνοθέτης κάτ, τι κάνουνε. Φεύγει ένας από εδώ και άλλος από εκεί, είναι τύπου. Ναι, το κάνουμε και πάλι. Δεν πολύ με ενδιαφέρει να το μάθω αυτό. Τι κάνουνε μόλις τελειώνουνε τα φιλιά. Ξέρεις, σκέφτομαι που το σκέφτεται και η Ελιάνα. Κοίτα να σε καλή σήμερα γιατί μας έχει βάλει δίπλα-δίπλα. Μας το δίνει με το σταγονόμετρο. Είναι σπάνιο. Για την ερωτική σκηνή. Άκου, σκέφτομαι. Σκέφτομαι που το έχει πει και η Ελιάνα. Αν μυρίζει ένα πρωί το άλλο ή αυτά τα κοντινά. Έλα λίγο κοντά. Δεν θέλω. Ναι, ναι. Τσιγλίτσα. Και τους τα ρώτησα όλα αυτά. Ρε παιδιά, αν σας πιάσει κάπου που δεν θέλετε, τι κάνετε, πέφτει χαστούν. Μήπως το έχουν συνεννοηθεί από πριν που θα τις πιάσουνε. Δεν ξέρω, μπορεί και να τα συνεννοηθεί. Γιατί πώς θα το δει και το μάτι του σκηνοθέτη να τραβήξει κοντινό. Να μην υπάρχει και λίγο ένα στο ξεκάρθο τώρα. Στο πιάσιμο. Ναι, αλλά λέει, μήπως κάποιος λέει ότι πρέπει το χέρι σου να είναι εκεί, γιατί εδώ είναι το πλάνο μου, ξέρω εγώ. Ή βγάλει το χέρι από εκεί, δεν μας βολεύει, χαλάει το πλάνο. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν έχει τύχει ποτέ μου να δω. Συνεννοούνται, αλλά ευτράπελα συμβαίνουν. Δεν μου είπε η Δανάη Παπά, δεν είναι τώρα σε αυτό το θέμα, αλλά μπορεί σε ένα υπόλοιπο με backstage να το δείτε. Μου λέει ένα σημείο που πήγαινα κάπως με το στιέμ μπλέκτηκε το χέρι του πρωταγωνιστή, είχε ένα γυάλινο τραπεζάκι καλή ώρα, πήγε να πέσει πάνω στο γυάλινο τραπεζάκι. Συμβαίνουν και ευτράπελα. Δηλαδή τα συνεννοούνται μεν. Εγώ πάντα ξέρω τι θέλω, ρε κορίτσια, εσείς μας βλέπετε από το σπίτι και βλέπετε το τατουάζ, γιατί το ξέρω ότι το βλέπετε. Γιατί το βλέπετε. Σαν τρελή. Θέλω να πάρετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-643-310 και θέλω να μου πείτε από τα ζευγάρια που είναι ζευγάρια στο τατουάζ. Και αυτά που μπορεί τώρα να μην είναι και εντελώς ζευγάρι, μπορεί να έχουν χωρίσει για λίγο, μπορεί να τα ξαναβρούνε, μπορεί να τα ταιριάξουν με άλλον, δεν ξέρω. Αλλά από τα ερωτικά ζευγάρια το τατουάζ, από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα, ποιο είναι το αγαπημένο σας. Όποια. Ναι. Τι, όποια εσείς που δεν με ξέρετε. Αυτές που με ξέρουν 25 χρόνια, διαβάζουν τα μάτια μου. Ευχαριστώ.